Ας ευχαριστήσουμε, αδελφοί μου, το Θεό, τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, που μας ελέησε και αρχίσαμε πάλι νέα περίοδο πνευματικής εργασίας και κηρύγματος. Ο λόγος του κηρυγματός μας δεν είναι ατελής, είναι τέλειος, διότι δεν είναι ειδικός μας λόγος, είναι λόγος του Θεού. Μπορούμε να καυχηθούμε ότι επί συνεχή έτη σας προσφέρομαι απερίτμετο και ανώθευτο το λόγο του Ευαγγελίου. Ο λόγος του Θεού είναι τέλειος και παντοδύναμος. Με το λόγο του Κυρίου έγιναν και στερεώθησαν τα σύμπαντα, και με το λόγο του Κυρίου γίνονται και στερεώνονται οι χριστιανοί. Χωρίς λόγο Θεού δημιουργούνται ή μάλλον γεννώνται και υπάρχουν και εκδηλώνονται θρησκευτικοί άνθρωποι. Με το λόγο του Θεού δημιουργούνται συνειδητοί χριστιανοί. Άλλο να είσαι απλός θρησκευτικός άνθρωπος και άλλο να είσαι συνειδητός χριστιανός. Γι' αυτό σας παρακαλούμε να προσέρχεστε στο κήρυγμα του Θείου Λόγου με μεγαλύτερη αυτή την πνευματική περίοδο προθυμία. Να προσέρχεστε τακτικά και στην κανονική ώρα και να μην προσέρχεστε μόνοι. Το να παρακολουθεί κανείς μόνος τα κηρύγματα και να ενδιαφέρεται μόνο για τη σωτηρία της ψυχής του και να διαφορεί για τους αδελφούς, αυτό είναι πνευματική φιλαυτία και δεν το θέλει ο Θεός. Και αν, αδελφοί μου, υπάρχει άνθρωπος που δεν έφερε ένα συνάνθρωπο κοντά στο Θεό και τον φέρνει κοντά στο Θεό όταν τον φέρνει στο κήρυγμα, στην εξομολόγηση, στον εκκλησιασμό, αν, λέγω, υπάρχει άνθρωπος που δεν έφερε ένα συνάνθρωπο, ένα τουλάχιστον, κοντά στο Θεό, μπορεί να είναι θρησκευτικός άνθρωπος, χριστιανός δεν είναι. Να συνειδητοποιήσουμε αυτή τη διαφορά. Ένας ο οποίος αρέσκεται να πηγαίνει στην εκκλησία πρωί-πρωί, αν θέλετε, στον όρθρο, να πηγαίνει στον Εσπερινό, να πηγαίνει στις εγρυπνίες, να εξομολογείται, να ανοίγει το στόμα του, να κοινωνεί, αλλά σταματά εκεί και δεν θυσιάζει χρόνο και κόπο και χρήμα και υγεία και υπόλοιψη, ακόμη θα έλεγα, και τη ζωή του αν παραστεί ανάγκη, για να ωφελήσει τους αδελφούς του, δεν είναι χριστιανός. Είναι απλός θρησκευτικός άνθρωπος. Η θρησκευτικότης δεν στοιχίζει σοβαρά. Ο χριστιανισμός είναι ο οποίος στοιχίζει. Η θυσία και ο αγώνας. Και όπου υπάρχει θυσία και αγώνας, ευλογείται από τον ουρανό ο άνθρωπος. Αν έχεις ταπείνωση, αν έχεις καλούς τρόπους ή αν έχεις αγάπη, ομολογία, πίστη, θυσία, αγώνα, προσευχή, προσπάθεια, θα σε ευλογήσει ο Θεός. Και όχι μόνο ένα, αλλά σε πολλούς θα επιδράσεις και θα τους φέρεις κοντά στο Θεό. Όσοι εκκλησιαστήκαμε το πρωί, ακούσαμε τον Ευαγγελιστή Λουκά να διηγείται ένα θαύμα. Τι θαύμα? Κορυφαίο θαύμα. Κορυφαίο θαύμα είναι η Ανάσταση ενός νεκρού. Ο Ιησούς ο Ναζωραίος
ευάδιζε προς μια πόλη της Ιουδαίας. Ναΐν είναι το όνομα της πόλεως. Μαζί του ακολουθούσαν πλήθη ανθρώπων, μαθητέπολη και όχλος πολλής. Τι σημαίνει μαθητέπολη? Μαθητέ λέγονται οι τακτικοί ακροατές. Οι κομίτες δεν λέγονται μαθητέ. Και λαός πολλής. Οι άνθρωποι είχαν μπουχτίσει, θα έλεγα, από τα ξηρά και σχολαστικά και ανούσια κηρύγματα των γραμματέων και φαρισαίων. Και όταν εμφανίστηκε ο Ιησούς ο Ναζωραίος και μίλησε μέσα στις καρδιές των ανθρώπων, δεν ξεκολούσαν οι άνθρωποι κοντά από τον Χριστό. Κρέμονταν από τα χείλη του. Μια τεραστία πομπή είχε σχηματιστεί γύρω από τον Χριστό και βάδιζε προς την Ναΐν. Όταν ο Χριστός πλησίασε στην πύλη της πόλεως, είδαν ότι από την αντίθετη κατεύθυνση ερχόταν μια άλλη πομπή, όχι ευχάριστη πομπή, αλλά θλιβερή πομπή. Μέσα από την πόλη έβγαινε μια κηδεία. Η ζωή με ζήτα κεφαλαίο συνυντάτο με το θάνατο. Ο νεκρός ένας νέος. Βλέπετε, ο θάνατος δεν κάνει διακρίσεις. Είναι ο πιο αδιάκριτος επισκέπτης. Αρπάζει και τον ασπρομάλι γέροντα και το μικρό και άωρο παιδί. Το άνθος που καλά καλά δεν έδεσε ακόμη και δεν άνοιξε τους κάλικας. Είδατε τώρα τελευταία άνθρωποι νεαράς ηλικίας, 25, 30, 35, 40 ετών, παθαίνουν εμφράγματα και εγκεφαλικά επεισόδια. Νέος ο νεκρός, και πίσω από τον νεκρό ακολουθούσε κλαίοντας η μητέρα. Χείρα η μητέρα. Άλλοτε είχε οδηγήσει στον τάφο τον άνδρα της, και τώρα οδηγεί το παιδί της, και το παιδί ήταν μονάκριβο. Ένα στήριγμα με μεγάλη συμπάθεια, και ο Χριστός όταν την είδε σπλαχνίστηκε. Μια ωραία λέξη, το σπλαχνίζομαι, και η ευσπλαχνία που δεν υπάρχει σε άλλες γλώσσες του κόσμου. Συγκινήθηκαν τα σπλάχνα του Χριστού, η έδρα του συμπαθητικού συναισθήματος. Γιατί ο Χριστός έχει την πιο σπλαχνική καρδιά, έστω κι αν οι ορθολογιστέ, που δεν θέλουν με τη γραφή και με την ταπείνωση να ερμηνεύσουν θλιβερά και φρικιαστικά φαινόμενα της ζωής, σκανδαλίζονται και λένε ότι ο Θεός είναι σκληρός. Φτάνουν ασεβείς μέχρι το σημείο να λένε ότι ο Θεός είναι σαδιστής. Ο Θεός είναι εύσπλαχνος, πολύ εύσπλαχνος. Απίκτηνε δε ο Χριστός ένα λόγο στη μητέρα του νεκρού παράδοξο. Γιατί παράδοξο? Τι είπε? Μίκλε, μίκλες. Γιατί είναι παράδοξος αυτός ο λόγος? Γιατί, αδελφοί μου, περί θανάτου επρόκειτο. Ο ίδιος ο Χριστός δεν εδάκρισε μπροστά στο μνήμα του Λαζάρου? Αν δεν κλαίει κανείς για τις αμαρτίες του και για το θάνατο, για αυτά τα δύο μεγάλα πράγματα, τα φοβερά πράγματα, γιατί τότε θα κλάψει? Εν τούτης ο Χριστός είπε αυτό το παράξενο λόγο. Και είναι ο μόνος που μπορούσε να πει αυτό το λόγο το παράξενο,
γιατί είναι ο μόνος επίσης που μπορούσε να προβεί σε μια άλλη παράξενη ενέργεια και να πει ένα άλλο παράξενο λόγο. Τι έκαμε ο Χριστός? Προχώρησε, άπλωσε το πανάφραντο χέρι του επάνω στο φέρετρο και σταμάτησε την κηδεία, την πορεία προς τον τάφο. Ο μόνος που μπορεί να σταματήσει την πορεία προς τον τάφο. Και κατόπιν τι είπε? Απευθύνθηκε στο νεκρό και έδωκε διαταγή στο νεκρό. Ο μόνος που διέταξε νεκρό: νεανίσκε, σύ λέγω εγέρθητη, παιδί μου, σε σένα απευθύνομαι, σε εσένα διατάσω, ξύπνα, σήκω επάνω. Μόση ευκολία ανάβει το φως όταν πατάμε το ηλεκτρικό κουμπί. Άναψαν τα δυο λαμπρά μικρά φώτα που είναι πάνω στο μέτωπο του ανθρώπου, τα μάτια του παιδιού, αυτή η μικρή ύλη. Και το παιδί ανεκάθισε, ανασηκώθηκε και ανεκάθισε πάνω στο φέρετρο και το παρέδωκε ο Χριστός στη μητέρα του και ρίγος κατέλαβε όλο το πλήθος και φόβος και τρόμος και έκστασης και δόξαζαν οι άνθρωποι το Θεό που έχει τη δύναμη να κάνει τόσο μεγάλα θαύματα. Η διήγηση του Ευαγγελιστού Λουκά για την Ανάσταση του Υιού της Χήρας της Ναΐν έδωκε την αφορμή να διατυπώσουμε το θέμα της σημερινής ομιλίας. Θα αναστηθούν οι νεκροί? Αυτό είναι το θέμα της απόψινής ομιλίας. Θέμα υψίστης σημασίας για τον άνθρωπο. Θέμα ζωής ή θανάτου. Λέμε για σοβαρά θέματα ότι είναι θέματα ζωής ή θανάτου. Αυτό ακριβώς το θέμα, αδελφοί μου, είναι ακριβώς θέμα ζωής ή θανάτου. Αν δεν αναστηθούν οι νεκροί, ο άνθρωπος εξομοιώνεται με τα ζώα. Αν δεν ανασταίνονται οι νεκροί, αδελφοί μου, μπορούμε να πούμε ότι ο άνθρωπος ψοφάει και εξαφανίζεται όπως ψοφάει και εξαφανίζεται ένα ζώο. Και ούτε κηδείες, ούτε επισημότητες, ούτε ωραία μνήματα, ούτε άνθη πάνω στα μνήματα έχουν καμία θέση. Σαν συγκινητική παρουσίασαν την εκδήλωση του Πρωθυπουργού της χώρας μας στην ψυχρή χώρα της Ρωσίας οι εφημερίδες και οι ανταποκριτές. Ο Πρωθυπουργός μας πήγε εκεί στο μεγάλο κημητήριο του Λένιγκραντ και σκόρπισε άνθη πάνω στους τάφους και οι άθοι εκεί περιποιούνται τους νεκρούς, κάνουν πολυτελή μνήματα, ρένουν τα μνήματα με άνθη. Αλλά θα μπορούσαμε να τους ρωτήσουμε τι χρειάζονται οι κηδείες και οι επισημότητες και τα μνήματα και τα άνθη, αφού οι άθιοι πιστεύουν ότι ο άνθρωπος είναι ζώο και ψοφάει και εξαφανίζεται. Τι χρειάζονται αν μάλιστα και αυτοί οι νεκροί ήσαν άθεοι όταν ζούσαν? Ενθυμούμε ένα ευφυές ανέκδοτο. Παλαιότερα ένας απλός και ευφυής κληρικός σε ένα χωριό είχε ένα γαϊδουράκο που τον εξυπηρετούσε στις εργασίες του. Ήταν το υποζύγιο και το γιο ταχύ της εποχής. Λοιπόν, αφού ο γαϊδουράκος προσέφερε τις υπηρεσίες του, ψόφησε.
και τον πήρε ο ιερεύς και τον πήγε σε απόσταση, άνοιξε ένα λάκκο και τον έθαψε. Τον παρακολουθούσε κάποιος άθεος, ήρων και σαρκαστής. Όταν επέστρεφε ο απλός ιερεύς, τον πλησίασε μηδιώντας ο άθεος και του είπε: «Παπούλι, γιατί δεν έκαμες κηδεία στο γάιδαρο?» Και ο παπούλης του απήντησε με ετοιμότητα: «Παιδί μου, ο γάιδαρος ήταν άθεος σαν εσένα και στους αθέους δεν γίνονται κηδείες». Αν αδελφοί μου, δεν υπάρχει αθάνατη ψυχή, ζωή μετά θάνατον και ανάστασης. Δεν είμαστε σαν τα ζώα, είμαστε σε χειρότερη μοίρα από τα ζώα. Ακριβώς διότι είμαστε εξυλιγμένα ζώα όπως θέλουν οι ληστές και οι άπιστοι. Και έχουμε λογικό και συνείδηση της υπάρξεώς μας και ηθική συνείδηση και πόθο αιωνιότητος. Αν δεν υπάρχει τίποτε μετά το φτιάρι του νεκροθάφτου, αυτή η ζωή γίνεται υψίστη τραγωδία και ο θάνατος γίνεται απαραμύθιτον πράγμα. Αν δεν ανασταίνονται οι νεκροί, ισχύει ο λόγος του εκκλησιαστού. Τι είπε ο εκκλησιαστής? Ανάμεσα σε αυτόν που ζει και σε αυτόν που πέθανε, ανώτερος είναι αυτός που πέθανε. Ανάμεσα και στους δυο, και από τους δυο, αυτόν που ζει και αυτόν που πέθανε, ακόμη ανώτερος είναι αυτός που δεν γεννήθηκε και δεν θα γεννηθεί. Απαισιόδοξος λόγος. Και ο Παύλος τι είπε? Αν δεν υπάρχει ανάσταση νεκρού, το κηρυγμά μας είναι μάταιο. Όλος ο χριστιανισμός είναι μάταιος. Και εμείς οι χριστιανοί είμεθα οι δυστυχέστεροι άνθρωποι της γης. Αν υπάρχει ανάσταση νεκρών, τότε τα πράγματα μεταβάλλονται άρτην. Τότε η ζωή αποκτάει νόημα και θέλγητρο. Τότε και τα θλιβερότερα γεγονότα αυτής της ζωής, εκτός της αμαρτίας, αποκτούν και αυτά θετική σημασία. Τότε όλα τα δυσάρεστα μας προάγουν στον αγώνα για την κατάκτηση της αιωνιότητος. Τότε και αυτός ο θάνατος έχει θέλγητρο. Τότε η πιο μεγάλη ελπίδα μας αναπαύεται μέσα στον τάφο. Αλλά υπάρχει ανάσταση νεκρών? Όταν ο άνθρωπος σφραγίζει τα μάτια, όταν του μιλάς και δεν ακούει πλέον, όταν φεύγει το ροδαλό πρόσωπο και απλώνεται η οχρότης πάνω στο πρόσωπο, όταν σφραγίζεται το στόμα και οι μυκτήρες πάβουν να λειτουργούν και βάζουμε βαμβάκια στο στόμα και στους μυκτήρες, όταν όλο το σώμα αδρανεί, η καρδιά δεν χτυπάει πλέον, όταν παραλαμβάνουμε τον άνθρωπο και τον οδηγούμε στον τάφο και ανοίγουμε ένα λάκκο και χαίνει το μνήμα μπροστά στα μάτια μας και τον κατεβάζουμε κάτω και πέφτει το φτιάρι του νεκροθάπτου επάνω και βάζουμε ένα ψυχρό μάρμαρο και τον σκεπάζουμε, τότε πολλοί λένε: «Μέχρις εδώ ήταν ο άνθρωπος, τέρμα! Δεν υπάρχει ελπίς και δυνατότης να τον ξαναδούμε». Θα πω ένα παράξενο λόγο, αδελφοί μου.
λιγότερο αμφιβάλλουν οι άνθρωποι για την ύπαρξη του Θεού και περισσότερο αμφιβάλλουν ή απιστούν στην μεταθάνατο ζωή και στην Ανάσταση. Αυτό το μικρόβιο της αμφιβολίας ως προς την αθανασία της ψυχής και την Ανάσταση κατέλαβε και χριστιανούς των πρώτων αιώνων, μέλη της εκκλησίας εκείνης που ήταν η πλουσιότερα εκκλησία σε χαρίσματα και σε θαύματα. Τι γράφει ο Παύλος στο 15ο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής? Ότι υπήρχαν μερικοί χριστιανοί στην Κόρινθο που έλεγαν δεν υπάρχει Ανάσταση νεκρών, και ανάγκασαν τον Παύλο να γράψει εκείνο το υπέροχο κεφάλαιο περί Αναστάσεως. Και πάντοτε και σήμερα υπάρχουν οι αμφιβάλλοντες και απιστούντες στην Ανάσταση, και μεταξύ αυτών και πολλοί θρησκευτικοί άνθρωποι σφόδρα αμφιβάλλουν. Πηγαίνουν τακτικά στην εκκλησία και όμως έχουν μια απαισιοδοξία ως προς το δόγμα της Αναστάσεως. Ιδίως μερικές γυναίκες κάθε Κυριακή στην εκκλησία δεν αφήγουν ψυχοσάββατο, φτιάχνουν τα κόλυβα, κάνουν τα μνημόσυνα, γράφουν τα ονόματα των νεκρών, τα δίδουν στον ιερέα πάτερ να τα διαβάσεις. Βγαίνουν από την εκκλησία. Τους μιλάς για Ανάσταση, τους λες ότι μια μέρα θα δουν πάλι τους προσφυλείς νεκρούς τους, και τι λένε? Ιδίως μερικές γριές, μερικές, να μου επιτρέψετε τη λέξη, παλιόγριες, που έκαναν τόσα μνημόσυνα και τόσα κόλυβα και έδωκαν χιλιάδες φορές τα χαρτιά στους ιερείς να μνημονεύσουν τους νεκρούς, τι απαντούν? Ποιος τα ξέρει αυτά, παιδάκι μου? Να ξεραθείς, παλιόγρια, τα ξέρει ο Χριστός. Και ή πιστεύεις στον Χριστό ή δεν πατάς στην εκκλησία. Δεν είμαστε χριστιανοί, αδελφοί μου. Αν δει κανείς τους τρίνους και τους κοπετούς που κάνουμε όταν πεθαίνει κανείς και ακούσει τι λένε όταν κανείς τους μιλήσει για την αιωνιότητα, αποδεικνύεται ότι δεν είμαστε χριστιανοί. Πολύ, πολύ, πολύ λίγοι είναι οι χριστιανοί που έχουν ακράδαντη πίστη και λένε με όλη την καρδιά τους προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αλλά υπάρχουν, είπαμε, και ολίγοι που έχουν ακράδαντη πίστη. Και εκείνο ακριβώς που προκαλεί στους άλλους την απογοήτευση, ο θάνατος και η κηδεία και ο τάφος και η πλάκα του τάφου και η αποσύνθεση και η βρώμα σκολίκων και το βρώμα σκολίκων και η δυσοδεία, αυτά αντιθέτως ενισχύουν την πίστη στην Ανάσταση. Μου έλεγαν για ένα χριστιανό των Ιωαννίνων. Πέθανε ένα παιδί του σε νεαρή ηλικία, παλικάρι, ψύχρεμος χριστιανός. Έκαμε εντύπωση εκεί στους γνωστούς που συνόδευσαν το παιδί στον τάφο. Όταν έριξε την τελευταία ματιά στον τάφο και είδε το παιδί του και το αποχαιρέτησε, τι είπε? «Παιδί μου, θα σε ξαναδώ μια μέρα. Καλή αντάμωση στην αιωνιότητα». Και προκάλεσε ρίγος και δάκρυα αυτός ο πατέρας. Ο πιστός άνθρωπος, αδελφοί μου, δεν μπορεί να φανταστεί ότι ο τάφος είναι το τέρμα του ανθρώπου. Αδύνατο, σου λέει ο πιστός άνθρωπος, αδύνατο η γλυκιά μου μάνα να χάθηκε διαπαντός.
αδύνατο να μην ξαναδώ το αγαπημένο μου παιδί, το αγγελούδι μου. Δύο αντίθετα συναισθήματα πρωτοτάθη. Ο ένας λέει αδύνατο να ξαναδώ αυτόν τον άνθρωπο. Ο άλλος αδύνατο να μην ξαναδώ το προσφυλές αυτό πρόσωπο. Ποιος από τους δύο εκφράζει την αλήθεια? Οι πολλοί αδελφοί μου αμφιβάλλουν ή δεν πιστεύουν στην Ανάσταση, επειδή νομίζουν ότι η Ανάσταση είναι καταρχήν αδύνατη, ότι δεν μπορεί να συμβεί Ανάσταση, δεν μπορεί να ζωντανέψει ένα σώμα που νεκρώθηκε. Δεν μπορεί, μπορεί και παραμπορεί. Και για να μην λέμε απλώς λόγια, θα αναφέρουμε μια σειρά επιχειρημάτων. Πολλά επιχειρήματα υπάρχουν για την Ανάσταση. Εγώ διάλεξα και θα αναφέρω στην αγάπη σας 7 επιχειρήματα. Το 7 είναι ιερός αριθμός και σημαίνει πληρότητα. Καρφώστε τα μέσα στις διανοιές σας, για να ενισχυθεί και η δική σας πίστη και να ενισχύσετε και άλλους. Δεν θα αναστηθούν οι νεκροί, λένε οι πολλοί, γιατί είναι αδύνατο πράγμα το να γίνει ανάσταση ζωοποίησης ενός νεκρού σώματος. Και όμως είναι δυνατό. Ένα άλλο πράγμα που είναι δυσκολότερο από την Ανάσταση ενός νεκρού, που φαίνεται πιο αδύνατο από την Ανάσταση ενός νεκρού, ήδη έγινε. Ποιο είναι αυτό το δυσκολότερο πράγμα, το πιο αδύνατο πράγμα? Είναι η δημιουργία της ύλης από το μηδέν. Όλη η γη είναι ύλη, μια τεραστία μάζα. Ο ήλιος, ύλη. Όλα τα άστρα, εκατοντάδες δισεκατομμύρια επί εκατοντάδες δισεκατομμύρια είναι ύλη. Υπήρχε πάντοτε αυτή η ύλη? Αν υπήρχε πάντοτε κατά το παρελθόν η ύλη, τότε το παρελθόν της ύλης είναι άπειρο. Μα αν το παρελθόν ήταν άπειρο, δεν θα παρήρχεται και δεν θα γινόταν παρελθόν, διότι το άπειρο δεν εξαντλείται. Και μόνο το γεγονός ότι η ύλη έχει παρελθόν, δηλαδή χρόνον ο οποίος παρήλθε αυτή τη στιγμή που σας μιλώ, εξαντλήθη το παρελθόν. Και μόνο λοιπόν ότι η ύλη έχει παρελθόν, χρόνον ο οποίος εξυντλήθη και παρήλθε, αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει άπειρος χρόνος, δεν υπήρχε πάντοτε η ύλη. Υπέρ αυτού του λογικού επιχειρήματος συνηγορεί και η επιστήμη σήμερα. Τι λέει η επιστήμη? Η ενέργεια που είναι μέσα στην ύλη είναι μάλλον μια άλλη μορφή της ύλης. Συνεχώς υποβαθμίζεται. Και αν η ύλη υπήρχε πάντοτε από απείρου χρόνου, θα είχε επέλθει ο λεγόμενος θερμικός θάνατος, θα είχαν σβήσει όλα τα άστρα και θα είχε ακινητοποιηθεί το σύμπαν, θα είχε πεθάνει το σύμπαν, θα ήταν ένα απέραντο νεκροταφείο και αυτό θα είχε γίνει προπολού. Τότε δεν έγινε τέτοιο πράγμα, σημαίνει ότι η ύλη έχει σχετικώς πρόσφατο παρελθόν. Σχετικώς πρόσφατο παρελθόν. Και πώς έγινε η ύλη από το μηδέν? Από το μηδέν δεν γίνεται τίποτε. Είναι αυτό λογικό φιλοσοφικό αξίωμα. Και εμείς το παραδεχόμαστε, ότι από το μηδέν δεν γίνεται τίποτε. Και πώς λύγεται το πρόβλημα της υπάρξεως, της δημιουργίας της ύλης? Κατά δύρη των ανάγκην υπάρχει κάποιος έξω από την ύλη, πάνω από την ύλη, όχι ύλη, πνεύμα, άπειρο, παντοδύναμο, πάνσοφο, που δημιούργησε την ύλη.
αφού ο Θεός είχε τη δύναμη να δημιουργήσει από το μηδέν τεράστιες μάζες ύλης, ασύλληπτες, διακεχημένες ένα σύμπαν δισεκατομμυρίων ετών φωτός διαμέτρου, πως δεν έχει τη δύναμη ο Θεός να κάνει το ευκολότερο, να αναστήσει ένα νεκρό μέσα από τους τάφους? Επιτέλους μέσα στον τάφο υπάρχουν μερικά κόκαλα. Ο Θεός έφτιαξε την ύλη από το μηδέν, εδώ υπάρχουν και μερικά κόκαλα επιτέλους. Η ύλη αρχικώς, το παραδέχεται αυτό η επιστήμη, το είπε ο Μωυσής πρώτης επιστήμης, η Γραφή πρόλαβε την επιστήμη σε πολλά πράγματα, δεν ήταν έτσι σε μια αρμονική κατάσταση που είναι σήμερα, ήταν μια άμορφος μάζα, ήταν μια χαούδης κατάστασης. Λοιπόν, όπως είναι ένα ζυμάρι ασχημάτιστο μέσα στη σκαφίδα. Λοιπόν, και κατόπιν άρχισε η ύλη να συγκροτείται, να λαμβάνει μορφή, να γίνονται τα άστρα, να γίνεται η γη, τα ποτάμια, να γίνονται τα ζώα, να γίνονται τα φυτά, να γίνεται όλη η αρμονία και η αρμονική αυτή λειτουργία του σύμπαντος. Ποιος συνεκρότησε την ύλη σε ένα αρμονικό σύμπαν, σύνολο, σε ένα σύμπαν που λέγεται κόσμος, που σημαίνει στολίδι? Ποιος συνεκρότησε την ύλη σε αυτό το αρμονικό σύνολο, το σύμπαν? Εμείς δεν είμαστε οι συγκροτήσαντες, αλλά οι συγκροτηθέντες. Εκείνος, αδελφοί μου, που είχε τη δύναμη να πάρει τα διάφορα στοιχεία της ύλης, να τα συγκροτήσει και να προκύψει αυτό το ωραιότατο σύμπαν, έχει τη δύναμη να πάρει τα στοιχεία του σώματος, έστω και αν διαλύθηκαν, έστω και αν κάηκαν και έγιναν στάχτη και ατμός, έστω και αν έγιναν κατάβρωμα των θηρίων της γης και της θαλάσσης, έχει τη δύναμη ως παντοδύναμος να πάρει όλα αυτά τα στοιχεία, να τα συγκροτήσει και να κάνει πάλι ένα ωραίο αρμονικό σώμα, ασυγκρίτως ωραιότερο από αυτό το σώμα που φέρομαι τώρα. Είναι δυνατή η Ανάσταση, διότι ήδη έχει γίνει μία Ανάσταση ανθρώπου που δεν την αμφισβητεί και δεν την αρνείται κανείς. Ποια είναι αυτή η Ανάσταση ανθρώπου που ήδη έχει γίνει? Εφέτος γιορτάζουμε τα 200 χρόνια από το μαρτυρικό θάνατο του μεγαλύτερου Ιεραποστόλου των χρόνων της Τουρκοκρατίας και προδρόμου της Ελληνικής Επαναστάσεως και θαυματουργού και προφήτου και ιερομάρτυρος του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού. Τι έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός? Αναστηθήκαμε, έλεγε, όλοι. Από πού αναστηθήκαμε? Από ένα τάφο. Τάφο σκοτεινό. Ποιος είναι αυτός ο τάφος? Είναι η κοιλιά κάθε μάνας. Ένας σκοτεινός τάφος είναι η κοιλιά της μάνας, και μέσα από αυτό τον τάφο αναστήθηκε κάθε άνθρωπος. Να εκφραστώ έτσι, μια μίξα αναπτύχθηκε και έγινε ένας ωραίος άνθρωπος, ένα άγαλμα έμψυχο, και μέσα από αυτό το άγαλμα, το σώμα το ωραίο, το αρμονικό, που το εξετάζουν δεκάδες επιστήμες και το θαυμάζουν και η λυγκιά ο νους τους, υπάρχει ένας κόσμος άλλος μυστηριώδης. Υπάρχει λογική, αυτοσυνειδησία, ηθική, ιδέες, όθη, εφέσεις, αποφάσεις,
μεγάλα πράγματα. Μέσα από τον τάφο που λέγεται κοιλιά της μάνας αναστηθήκαμε όλοι, αδελφοί μου. Δεν μας κάνει εντύπωση η γέννηση ενός ανθρώπου, γιατί είναι θαύμα που του συνηθίσαμε, γίνεται κάθε μέρα. Μας κάνει εντύπωση να αναστηθεί ένας άνθρωπος, γιατί αυτό γίνεται σπάνια. Αλλά αν γινόταν το αντίθετο, όποιος τάπτεται αμέσως να ανασταίνεται, αυτό δεν θα μας έκανε εντύπωση. Και συνέβαινε μόνο μια γυναίκα να γεννήσει έναν άνθρωπο. Θα λέγαμε ένα μυστηριώδες πράγμα συνέβη. Που μια γυναίκα γέννησε έναν άνθρωπο. Αν δεν γεννούσαν οι γυναίκες. Έτσι είναι. Ο Πασκάλ, ο μεγάλος απολογητής του χριστιανισμού, λέγει ότι η γέννηση ενός ανθρώπου δεν είναι μικρότερο θαύμα από την ανάσταση ενός νεκρού. Αλλά συνηθίσαμε στα θαύματα. Κάνω ισχυρότερο το επιχείρημα. Πάμε μακριά, μακριά, πολύ μακριά, προς τα πίσω. Χιλιάδες χρόνια. Θέλετε και εκατομμύρια και εκατομμύρια. Θέλετε και δισεκατομμύρια για να γίνει ισχυρότερο το επιχείρημα. Δισεκατομμύρια χρόνια πίσω. Δεν υπήρχε κανένας άνθρωπος, ούτε κοιλιά μάνας. Και από το μηδέν αναστήθηκαν δύο άνθρωποι, ένας άνδρας και μια γυναίκα. Ας μην τους ονομάσουν Αδάμ και Εύα, διότι τους δαιμονίζει η Γραφή. Ας τους ονομάσουν όπως θέλουν. Είναι ένας άνδρας και μια γυναίκα. Δύο προσωπικότητες που αναστήθηκαν από το μηδέν. Αυτό είναι θαύμα, κύριε. Δεν υπήρχαν αυτοί ο συνειδήσεις. Και από το μηδέν έγιναν συνειδητές μονάδες. Θα σας δείξω, έλεγα κάπου, πολλούς ανθρώπους που αναστήθηκαν σήμερα. Τρελάθηκες, λέει. Όχι, δεν τρελάθηκα, λέω, εσύ τρελάθηκες, θα δεις. Λέει, μα τι, πού θα τους βρεις τους ανθρώπους που αναστήθηκαν? Ου, λέω, θα βρω πολλούς. Τι, ήταν πεθαμένοι, λέει, προηγουμένως. Μπορείς να αποδείξεις ότι ήταν πεθαμένοι για να παραδεχθώ ότι αναστήθηκαν? Θα αποδείξω ότι ήταν χειρότερα από πεθαμένοι. Λέει, τι, ανύπαρκτοι. Το ανύπαρκτος είναι χειρότερο από το πεθαμένος. Και όμως υπάρχουν 4 δισεκατομμύρια αναστημένοι άνθρωποι. Υπάρχουν σήμερα πάνω στη γη, αναστημένοι από το μηδέν. Δεν τα σκεπτόμαστε αυτά τα μυστήρια. Γι' αυτό και δεν τα αισθανόμαστε. Που μας αφήνει η βλακεία και η φαντασία του κόσμου να σκεφτούμε αυτά τα μεγάλα μυστήρια. Επιπολαιώτης με το τσουβάλι μέσα στα μυαλά μας. Χαμένα κορμιά είμαστε, αδελφοί μου. Έτσι είπε ένας χριστιανός προημερών. Λέει, είμαστε χαμένα κορμιά. Ένα άλλο μεγάλο επιχείρημα υπέρ της Αναστάσεως είναι οι αναστάσεις των νεκρών που αναφέρει η Αγία Γραφή. Αφήνω τις αναστάσεις που αναφέρει η Γραφή ότι έκαναν οι προφήτες Ηλίας και Ελισαίος, και έρχομαι στην Καινή Διαθήκη που είναι νεότερο βιβλίο. Ο Χριστός, λένε οι Ευαγγελιστές, ανέστησε την κόρη του αρχισυναγόγου Ιαΐρου στην Καπερναούμ. Ανέστησε το Λάζαρο στη Βιθανία έξω από την Ιερουσαλήμ, τον αδελφό της Μάρθας και της Μαρίας. Ανέστησε, είπε σήμερα, η Ευαγγελική περικοπή των ιών της χείρας της Ναΐν. Ξέρω αμέσως τι θα πούν οι άπιστοι. Σατανάδες αυτοί. Το καιρό εκείνο. Εμείς όμως δεν ζούσαμε το καιρό εκείνο και δεν είδαμε. Αν βλέπαμε πραγματικά ότι ανέστησε νεκρούς, θα πιστεύαμε ότι είναι δυνατή η ανάσταση των νεκρών. Το καιρό εκείνο όμως εμείς δεν είδαμε. Ναι, το καιρό εκείνο
λέγει η Γραφή ότι αναστήθησαν οι νεκροί, αλλά το καιρό εκείνο και εγράφησαν τα Ευαγγέλια. Έχει σημασία αυτό? Πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Το ότι τα Ευαγγέλια εγράφησαν τον πρώτο αιώνα, αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Γιατί? Ποιοι είναι, αδελφοί μου, οι φοβερότεροι εχθροί του Χριστού και των Αποστόλων? Είναι οι Εβραίοι. Αυτοί που σταύρωσαν τον Χριστό και κυνήγησαν τους Αποστόλους. Εάν ήταν ψέμα ότι στην Καπερναούμ αναστήθηκε η κόρη του Ιαΐρου, του αρχισυναγώγου, επισήμου προσώπου, αν ήταν ψέμα ότι στη Βιθανία αναστήθηκε ο Λάζαρος, αν ήταν ψέμα ότι στην Αΐν αναστήθηκε ο Υιός ο μονογενής μιας χείρας, αν ήταν ψέμα ότι στην Τροάδα ο Παύλος ανέστησε κάποιο νεαρό εύτυχο, αν ήταν ψέμα ότι στην Ιώπη ο Πέτρος ανέστησε κάποια ελεήμονα γυναίκα την Ταβιθά, τι καλύτερο θα ήθελαν οι εχθροί του Χριστού, οι γραμματείς και οι φαρισαίοι και οι πρεσβύτεροι και οι αρχιερείς? Θα μετέβαιναν στα μέρη αυτά, θα έκαναν έρευνα και κατόπιν ανακοινωθέν στον κόσμο. Σε κανένα τόπο ο Ιησούς ο Ναζωραίος και οι μαθητές του δεν ανέστησαν κανένα άνθρωπο. Είναι απατεώνες οι μαθητές του και αρχιαπατεώνας ο Χριστός, και καλώς τον σταυρώσαμε. Αυτά θα έλεγα. Τέτοιο ανακοινωθέν δεν έκαμαν. Γιατί και στην Παλαιστίνη υπάρχουν λεμόνια εσπεριδοειδή και θα τους κυνηγούσαν με λεμόνια ο λαός. Δεν μπορούσαν να αρνηθούν θαύματα που έσυσαν ολόκληρη την Παλαιστίνη. Και όχι μόνο δεν έκαμαν τέτοιο ανακοινωθέν, αλλά μέσα σε δικό τους βιβλίο, το περιβόητο Ταλμούδ, τι γράφουν οι Εβραίοι? Πράγματι εμφανίστηκε κάποιος Ιησούς Ναζωραίος και έκανε θαύματα, αλλά τα έκανε με τη δύναμη του διαβόλου. Δεν αρνούνται τα θαύματα, δίνουν διαστραμμένη ερμηνεία. Αλλά ο Χριστός, όταν στάθηκε κοντά στο φέρετρο του νέου, δεν είπε ονόματι του διαβόλου εγέρθητη, αλλά τι είπε? Νεανίσκε, σύλλεγο, εγέρθητη. Εν το ονόματι του πατρός του και εν το ιδίο αυτού ονόματι ο Χριστός ετέλει τα θαυμάσια, και οι Απόστολοι εν ονόματι Ιησού του Ναζωραίου. Είναι δυνατή η Ανάσταση, και τούτο αποδεικνύεται από την κορυφαία όλων των Αναστάσεων. Ποια είναι η κορυφαία όλων των Αναστάσεων? Η Ανάσταση κατά την οποία ο νεκρός ανέστησε ο ίδιος τον εαυτόν του. Είναι η Ανάσταση του Χριστού. Αυτήν εορτάζομαι και σήμερα Κυριακή. Κάθε Κυριακή γιορτάζομαι την Ανάσταση και τη δόξα του Κυρίου. Η Ανάσταση του Χριστού έχει ερευνηθεί όσο κανένα άλλο γεγονός. Και για την Ανάσταση του Χριστού έχουν διατυπωθεί πάμπολες αποδείξεις. Διαβάστε απολογητικά βιβλία να θαυμάσετε. Πάμπολες, επαναλαμβάνω, αποδείξεις για την Ανάσταση του Χριστού. Αποδεικνύεται γεγονός η Ανάσταση του Χριστού. Από τις πάμπολες αποδείξεις εγώ θα αναφέρω δύο απλές αποδείξεις. Σήμερα στην Εκκλησία ακούσαμε στο Αποστολικό Ανάγνωσμα τον Παύλο. Τι ήταν ο Παύλος? Ο φανατικότερος εχθρός του χριστιανισμού. Αποτόμως έγινε ο διαπρησιότερος κήρυξ του χριστιανισμού, ο μεγαλύτερος Απόστολος και ο μεγαλύτερος άνθρωπος μετά το Θεάνθρωπο. Πώς έγινε αυτή η μεταβολή αν δεν είχε αναστηθεί ο Χριστός? Και στο τέλος ο Παύλος έσκυψε τον αυχένα του και εσφάγει όπως ένα αρνί για τον Χριστό. Δεν σφάζεται κανείς, αδελφοί μου, για ένα ψέμα εν γνώση του ότι είναι ψέμα.
αν πλανηθεί ίσως, αλλά εν γνώση του ότι είναι ψέμα, δεν σφάζεται κανείς για ένα ψέμα. Χθες ήταν η εορτή κάποιου άλλου Αποστόλου. Τι είναι ως Αποστόλου? Λοιπόν, το Αποστόλου Θωμά ήταν σαν εμάς ο Θωμάς, δύσπιστος, για να μην πούμε άπιστος, δύσπιστος, εάν δεν δω με τα μάτια μου, και ούτε στα μάτια του πίστευε, δεν βάλω και το δάκτυλο εκεί στις τρύπες από τα καρφιά και στην πλευρά που ανοίχθηκε από τη λόγχη, δεν θα πιστέψω. Ας είχε δει άλλα θαύματα, ας προείπε ο Χριστός ότι θα αναστηθεί, ας βεβαίωναν οι μυροφόρες, ας βεβαίωναν οι άλλοι μαθητές, εγώ δεν πιστεύω, λέει. Και όταν τον κάλεσε ο Χριστός, σωριάστηκε στα πόδια του και ανεφώνησε: ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Και όταν ήλθε το Πνεύμα του Άγιον, ξεχύθηκε στη μεγάλη περιπέτεια του Ευαγγελίου και έφερε το μήνυμα της Αναστάσεως μέχρι τις Ινδίες. Εκεί μέχρι σήμερα υπάρχουν χριστιανοί που ενθυμούνται κατά παράδοση, διατηρούν την ανάμνηση του Θωμά και λένε: εμείς είμαστε χριστιανοί του Θωμά. Και πώς πέθανε ο Θωμάς? Ελογχίστη από τους δημίους και έτσι απέθανε. Κανείς δεν μαρτυρεί, επαναλαμβάνω αδελφοί μου, κανείς δεν υποφέρει φρικτό μαρτυρικό θάνατο για ένα ψέμα εν γνώση του ότι είναι ψέμα. Οι Απόστολοι ήσαν πεπισμένοι, παραπάνω από πεπισμένοι, ότι ο Κυριός τους ανέστη, και γι' αυτό τον εκήρυξαν και γι' αυτό θυσιάστηκαν. Έρχομαι στο 7ο επιχείρημα. Ποιο είναι το 7ο επιχείρημα? Ο Χριστός, αυτός που είπε «εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή», αυτός που είπε «εγώ ο ίδιος θα αναστήσω την τρίτη ημέρα τον εαυτό μου», αυτός για τον οποίο ο Θωμάς είπε «ο Κυριός μου και ο Θεός μου», εξακολουθεί και σήμερα να κάνει θαύματα. Ναι, εν το ονόματι του Χριστού και σήμερα γίνονται θαύματα. Να ερευνήσουν οι άπιστοι και θα δουν ότι πράγματι γίνονται θαύματα. Εν το ονόματι του Χριστού αγιάζονται τα νερά, θεραπεύονται ανίατες ασθένειες όσες θέλει ο Χριστός, εκβάλλονται δαιμόνια, φρικιώντα και κράζοντα: «Είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, μη μας βασανίζεις». Και εκφέρονται προφητείες. Εκείνος ο απλοϊκός καλόγυρος, ο κοσμάς ο ετωλός, που το μασονικό έθνος, κράτος δεν τον ετοίμησε όσο έπρεπε. Εκείνος ο κοσμάς ο ετωλός είπε εκατοντάδες καταπληκτικές προφητείες, προεφήτευσε και τις καταπληκτικές επιστημονικές εφευρέσεις του αιώνος μας, και μόνον εκείνος είναι αρκετός να αποδείξει ότι ο Χριστός ή το Θεός ανέστη, ζει, βασιλεύει, θαυματουργεί και θα αναστήσει τους νεκρούς. Η διάζουσα σημασία ως προς το θέμα της Αναστάσεως των νεκρών, αδελφοί μου, έχουν δύο ειδών θαύματα. Το ένα, εμείς οι χριστιανοί επικαλούμεθα αγίους που έφυγαν από αυτόν τον κόσμο, επικαλούμεθα την υπεραγία Θεοτόκο, επικαλούμεθα τον Τίμιο Πρόδρομο, επικαλούμεθα τον Άγιο Νικόλαο, επικαλούμεθα τον Άγιο Σπυρίδωνα, τον Άγιο Γεώργιο, τον Άγιο Δημήτριο,
τον Άγιο Νεκτάριο, Νεότερον Άγιο, διαφόρους άλλους Αγίους. Και πολλές φορές οι Άγιοι κάνουν θαύματα, ο Θεός διαμέσω των Αγίων Του, αν θέλετε ακριβέστερα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι Άγιοι δεν εκμηδενίστηκαν. Υπάρχουν ως πνεύματα σε ένα άλλο κόσμο, λαμβάνουν γνώση των επικλησεών μας και απαντούν με θαύματα πολλές φορές. Αυτό ως προς τα πνεύματα των νεκρών, ως προς τα σώματα τώρα, και τα δύο τιμά ο Θεός. Είναι μικρό πράγμα, αδελφοί μου, ότι εμένα τουλάχιστον μου κάνει καταπληκτική εντύπωση, ασχέτως προς τις νοσηρότητες, τις καταχρήσεις, τις εκμεταλλεύσεις, τους θορύβους οι οποίοι δημιουργούνται περί τα αυτά πράγματα, ασχέτως όλων αυτών των πραγμάτων, είναι μικρό πράγμα ότι σώματα Αγίων ανθρώπων αταρίχευτα, όχι μούμνες της Αιγύπτου, διατηρούνται επί αιώνες και επί χίλια και πλέον έτη, ολόκληρα σώματα. Ότι ήδη σε αυτό τον κόσμο έχουν ένα είδος αυθαρσίας, είναι επίσης τεμάχια ιερών λειψάνων. Είναι μικρό πράγμα ότι ευωδιάζουν. Διάβαζα αυτές τις ημέρες ένα από τους μεγαλύτερους πατέρας της Εκκλησίας μας, ήταν λογιότατος πατήρ στην εποχή του, θαυμαστής δε του Ιερού Χρυσοστόμου, ο Άγιος Ισίδρος ο Πυλουσσότης, από τις ευγενέστερες πατερικές φυσιογνωμίες. Όντως λέγει, όπως λέει και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο μεγάλος δογματικός, πάνω στα λείψανα των Αγίων υπάρχει χάρις και οι δαίμονες ταράσσονται και θαύματα γίνονται. Είναι μικρό πράγμα ότι ευωδιάζουν τα λείψανα των Αγίων, ταράσσουν τους δαίμονες και κάνουν θαύματα. Τι σημαίνει αυτό? Ο Θεός τιμά τα σώματα των Αγίων διότι έχουν ελπίδα αναστάσεως και συμμετοχή στη δόξα της αιωνιότητος. Και αυτή νομίζω ότι είναι και η σημασία των λόγων που λέγει η Παλαιά Διαθήκη για τους κριτάς και για τους προφήτας: αναθάλλητα οστά αυτών εκ του τόπου αυτών, να αναθάλλουν, λέει, τα οστά τους. Και αλλού λέγει, να ανατείλουν σαν τη χλώη και να είναι έτσι ωραία τα οστά. Θα αναβλαστήσουν, θα αναθάλλουν κατά την ημέρα της Κοινής Αναστάσεως τα οστά των Αγίων. Όλα αυτά τι αποδεικνύουν, αδελφοί μου? Ότι η Ανάσταση των νεκρών είναι δυνατή, μπορεί να γίνει, διότι και άλλες Αναστάσεις έχουν γίνει και άλλα θαύματα έχουν γίνει και γίνονται, και δυσκολότερα πράγματα από την Ανάσταση έγιναν. Η Ανάσταση του ανθρώπου εκ της ανυπαρξίας, εκ του μηδενός, και η δημιουργία της ύλης εκ του μηδενός, και η παντοδύναμος και η συγκρότηση, η αρμονική της ύλης δια της παντοδυναμίας του Θεού. Μένουμε εκεί. Ή αν θέλει ο Θεός, σε άλλη ομιλία θα αποδείξουμε ότι ο Θεός θέλει και η Γραφή διακηρύττει την Ανάσταση των νεκρών. Μέχρι σήμερα αποδείξαμε ότι η Ανάσταση των νεκρών είναι δυνατή, δεν προσκρούει στη δύναμη του Θεού. Ο Θεός είναι παντοδύναμος. Έκαμε δυσκολότερα πράγματα, θα μπορεί να κάνει και την Ανάσταση των νεκρών. Αλλά θέλει και θα αναστήσει πραγματικός ο Θεός τους νεκρούς? Πάνω σε αυτό το ερώτημα θα απαντήσουμε σε μια άλλη ομιλία. Εν τω μεταξύ θα σας παρακαλέσω,
να διαβάσετε ένα κεφάλαιο από τον Απόστολο Παύλο, το 15ο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής. Εκεί θα έβρετε και άλλα επιχειρήματα και μαρτυρίες για την Ανάσταση. Α Κορινθίους, Ιώτα Έψιλον κεφάλαιον. Είναι το κεφάλαιο αυτό αφιερωμένο εις την Ανάσταση των νεκρών. Κάνετε προσευχή ώστε οι ιεροκήρυκες να μπορούν να σας κηρύττουν το Λόγο του Θεού εν δυνάμει πολύ και προπάντων να αποδίδουν το μαρτύριο της Αναστάσεως εν δυνάμει πολύ και κρατεά. Εις δόξαν του Κυρίου. Αμήν.